λαδοποντικής δράσης στο χωριό Γαλήφα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς βάζουν στο στόχαστρο το ελαιόλαδο, κλέβοντας τον κόπο των ελαιοπαραγωγών που πόνταραν στο χρυσόφορο προϊόν, του οποίου η τιμή έχει φτάσει στα ύψη μετά από αρκετές δεκαετίες. Εκεί που τα αφήνουν οι ανθρώποι τα σακιά για να τα πάει να τα πάρει το ηλεκτροβείο, τα κλέβουνε. Πάνε το ηλεκτροβείο και δεν τα βρίσκουν εκεί. Τον άνθρωπο. Και πολλά σακιά. Πολλά. Ναι, για να βγάλουν λεφτά. Που είναι ακριβό το λάδι. Του ζουν, του κλέψαν και εμένα. Την κόπο τώρα να τυραννιέσαι όλη μέρα και να έρθει κάποιο το βράδυ, να το πούμε έτσι, να σου πάρει τον κόπο τη ημέρα ή τη χρονιά. Τα αφήνουν στο χωράφι για να έρθει το λεουργείο να τα πάρει. Ναι, ορισμένες φορές ναι, για να έρθει το λεουργείο να τα πάρει, ναι. Ή είναι κάποια σημεία τα οποία είναι δύσβαστα και περιμένουν να πάει κάποιο τρακτέρ να τα πάρει και εκεί τώρα βρίσκουν ευκαιρίες. Πριν χαρούν οι ελαιοπαραγωγοί τους οικονομικούς καρπούς της φετινής χρυσής χρονιάς για το ελαιόλαδο, άγνωστοι δράστες πήγαιναν σε αλλιόφυτα βράδυ και έκλεβαν τους σάκους με τις ελιές, κάνοντας χρυσές δουλειές στην πλάτη τους. Μπορεί να περάσει τώρα κάποιος να τα πάρει να φύγει, πού το ξέρεις. Και τι, δεν μπορεί να πεις για κανένα τίποτα. Γιατί πρέπει να είσαι σίγουρο για να πεις κάτι ό,τι γίνεται. Οι ελαιοπαραγωγοί μας πρέπει να μαζεύουν λίγο γιες στις ελιές τους, να τις βάζουν στα αυτοκίνητά τους, να πηγαίνουν στο σπίτι τους. Μαζί με. Ακριβώς. Αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί μας τα πάρουν, τελείωσε η παραγωγή. Κακώς πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση. Και περίμενα από αυτό το λαδάκι να ζήσουν. Έτσι. Και να ζήσουν από αυτό το λαδάκι και να ζήσουν τα κοπέλια τους, τα εγγόνια τους. Τα μαζεύουν κάθε βράδυ, τα μαζεύουν από τη λένε στο καφενείο. Έχουν φοβηθεί. Έχουν φοβηθεί πολύ. Έχουν φοβηθεί. Είναι ακριβό το λάδι. Και σου λέει, άντε να βγάλουμε εκεί, πάρουμε 10 τσουβάλια, βγάλουμε το μεροκάματο. Το πρωί οι ελαιοπαραγωγοί μάζευαν τις ελιές και άφηναν τη σοδειά τους σε μια γωνιά του χωραφιού προκειμένου να συμπληρώσουν τις ποσότητες την επόμενη μέρα ώστε να γίνει η λεγόμενη αλεσιά στο λεουργείο της περιοχής τους. Ωστόσο οι σάκοι δεν πρόλαβαν να καταλήξουν στο λεουργείο καθώς το βράδυ έκαναν φτερά όπως και τα ελαιόπανα με το κακό στην περιοχή να έχει παραγίνει. Και εγώ προχθές είχα αφήσει εδώ απέναντι ελιές έξω αλλά... Εντάξει, τη γλίτωσα με λίγα λόγια, το πούμε έτσι. Αλλά γενικά έχουν πολλά κρούσματα τώρα τελευταία στο χωριό μας. Τα σακιά, εγώ τουλάχιστον τα μαζεύω, τα παίρνω τα πανιά, τα αφήνω ότι δεν μπορώ κάθε βράδυ τώρα να τα μαζεύω. Τα αφήνω εδώ και ό,τι γίνει. Σε ένα χωριανό του πήρανε 11 τσουβάλια και πήρανε πάλι και σε ένα άλλο χωριανό 3 πανιά. Το εύκολο χρήμα είναι πιο καλό. Είναι η εποχή τώρα τέτοια που υπάρχουν οι ελιές, δεν αφήνει βέβαια κανείς, προσέχουν οι ανθρώποι, φοβούνται και τις παίρνουν κάθε βράδυ. Η επιδρομή της νύχτας αλλιόφυτα από επιτίδιους έχει σκορπίσει ανησυχία στους ελαιοπαραγωγούς με ορισμένους να φτάνουν στο σημείο να μεταφέρουν τα τσουβάλια με τις ελιές στο σπίτι τους για να γλιτώσουν από τους λαδοποντικούς.